Γεια σας, είμαι ο Άγγελος Φακενάκης από το digitallife.gr και μπροστά μου έχω το Siemens Gigaset SL910, το οποίο όχι δεν είναι κινητό τηλέφωνο, είναι ένα σύρματο τηλέφωνο, το πρώτο μαζικής παραγωγής με οθόνη αφής. Ναι, υπάρχουν και άλλα, αλλά από κατασκευαστή τόσο μεγάλο όπως η Siemens είναι το πρώτο που βλέπετε. Να πούμε ότι πλέον τα σύρματα τηλέφωνα της Siemens έχουν μετονομαστεί σε Gigaset, είναι η ίδια εταιρεία όμως που τα φτιάχνει, είναι κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου στη Γερμανία, είναι από τα ελάχιστα, από τις ελάχιστες συσκευές που έχουν κρατήσει ολοκληρωμένα τις Infineon, τα οποία είναι 100% γερμανικά και αυτά. Να πούμε ότι η συσκευή δεν έχουμε μάλλον τα τεχνικά της χαρακτηριστικά, ωστόσο αυτό που ξέρουμε είναι ότι έχει οθόνη αφής capacitive με ανάλυση 320x380 pixels, να θυμίζει λίγο σε Android η ανάλυση αυτή, είναι στις 3,2 inches. Επίσης, όπως βλέπετε, έχει τρία πλήκτρα στην πρόσωψη. Το ένα είναι για την εισαγωγή στο μενού, το άλλο είναι για τον τερματισμό των κλήσεων και το άλλο είναι για την πραγματοποίηση και απάντηση κλήσεων. Στο πίσω μέρος υπάρχει το μεγάλο ηχείο που είναι αρκετά δυνατό και δουλεύει πολύ καλά σε ανοιχτή ακρόαση. Και όπως βλέπετε, έχει τρεις αρχικές οθόνες, στις οποίες δεν μπορεί κάποιος να μεταφέρει κάποια widget. Ωστόσο, είναι κάτι που στο μέλλον μπορεί να αλλάξει και να γίνει όπως και στο Android λειτουργικό. Εδώ βλέπουμε τις αναπάντητες λοιπόν κλήσεις. Εδώ βλέπετε την ώρα, την ημερομηνία, το τηλεφωνικό κατάλογο και τη λίστα των κλήσεων. Και εδώ βλέπετε τον dialer για να πραγματοποιείτε τις κλήσεις. Από εδώ λοιπόν μπαίνετε στο μενού, βλέπετε τι προσφέρει. Έχει τηλεφωνικό κατάλογο πολλαπλών πεδίων. Μπορεί κάποιος δηλαδή να προσθέσει μια επαφή και να προσθέσει και άλλα στοιχεία όπως το email ή διεύθυνση ή περισσότερα από ένα κινητό ή σταθερά τηλέφωνα. Έχει προφύλαξη οθόνη, εδώ μπορείτε να τη δείτε. Εδώ μπορείτε να δείτε μάλιστα και τα χρώματα της οθόνης, τα οποία είναι πάρα πολύ καλά, ιδίως για σχηματό τηλέφωνο. Να πούμε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει δυνατότητα για προσθήκη themes, ωστόσο αυτό θα αλλάξει στο μέλλον, σύμφωνα με αυτά που μας έχουν πει οι άνθρωποι στη Siemens, στη Gigaset συγκεκριμένα. Ξυπνητή λοιπόν, ημερολόγιο όπως ένα κανονικό κινητό τηλέφωνο, το βλέπετε και εδώ. Επίσης υπάρχει η λειτουργία εικόνες καλούντων και η ήχη που μπορεί να επιλέξει κάποιος αν θα έχει δόνηση ή όχι, αλλά και τον ήχο κλήση του τηλεφώνου. Να πούμε επίσης ότι η συσκευή υποστηρίζει λειτουργίες Echo και Echo Plus, που σημαίνει ότι αν το προμακρύνεται από τη βάση, μηδενίζει τις ακτινοβολίες που εκπέμπει η συσκευή, ή ακόμα και αν μιλάτε την ώρα της κλήσης, ανάλογα με το πόσο κοντά είστε στη βάση, επίσης περιορίζει τις ακτινοβολίες. Να πούμε ότι είναι αρκετά ακριβό τηλέφωνο, κοστίζει 169 ευρώ, ωστόσο για κάποιον που θέλει ένα εξεζητημένο ασύρματο, για μας το καλύτερο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι μια πολύ καλή επιλογή. Αυτά από το digitallife.gr.